ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα που οι περισσότεροι θέλουμε να αποφεύγουμε. Ένα θέμα που μας κάνει να νιώθουμε τρόμο, πανικό και αδυναμία. Εικόνες που θέλουμε να προσπερνάμε. Ο παιδικός καρκίνος δυστυχώς υπάρχει, ευτυχώς αντιμετωπίζεται. Πριν 4 χρόνια, 4 μήνες και 12 μέρες, συναντηθήκαμε κι εμείς μαζί του. Αναγκαστήκαμε να συμβιώσουμε με αυτόν και με όσα δύσκολα και τραυματικά έφερε. Όμως κάθε μέρα που πέρασε από τότε είναι μια νίκη. Ο Δημήτρης, ο γιος μας, νόσησε όταν ήταν 5 χρονών. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη μέρα. Έχασε όλο τον ήπιο, δεν έβλεπε κανέναν φίλο, δεν μπορούσε να τρέξει, δεν είχε μαλλιά, δεν πήγε σε κανένα πάρτι, δεν έμαθε στο σχολείο τα γράμματα και τους αριθμούς όπως οι συμμαθητές του. Είχε μια πιο σημαντική δουλειά, να πάρει τη θεραπεία του και να γίνει καλά. Σαν υπάκουος στρατιώτης έκανε ό,τι του έλεγαν οι γιατροί και οι γονείς του και κάθε μέρα ζωγράφιζε γενναίους πολεμιστές να μάχονται με τέρατα και έπαιρνε τα φάρμακά του. Σήμερα πηγαίνει Τετάρτη Δημοτικού, ξέρει όλα τα γράμματα και τους αριθμούς, είναι ένας μικρός σοφός, παίζει μπάσκετ, πάει σε όλα το πάρτι, παίζει κάθε μέρα με φίλους, έχει πάρα πολλά μαλλιά και δεν παίρνει κανένα φάρμακο. Μόνο μία μικρή ουλή στο λαιμό και στο στήθος που έχει μείνει σαν παράσημο Ανδρείας του θυμίζει ότι όταν ήμουν μικρός έδωσα κάποιες μάχες στο παγνί, όπως λέει όταν το ρωτάνε. Το παγνί. Η παιδοματολογική ογκολογική κλινική του Παγνί, που για μας δεν είναι κλινική, υπήρξε το σπίτι μας για 7 μήνες. Εκεί μεταφέραμε ρούχα, παιχνίδια και τα σπασμένα κομμάτια μας. Όμως κατά ένα περίεργο λόγο δεν θέλαμε να είμαστε κάπου αλλού, γιατί εκεί ήταν όλη η ιατρική ομάδα και όλο το προσωπικό της, οι θαυματοποιοί μας που έκαναν καλά το παιδί μας. Κυρία Στιακάκη, όλοι οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες, σας ευγνωμονούμε για πάντα. Όταν μαθαίνετε ότι ένα παιδί νοσεί από καρκίνο, δεν χρειάζεται να το λυπάστε. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί και όπως σας είπα, τα παιδιά είναι σε πολύ καλά χέρια. Όμως, αν σας έλεγε κάποιος ότι μπορείτε κι εσείς να γίνετε κομμάτι αυτής της ίασης, χωρίς να είστε γιατρός, ότι μπορείτε να σώσετε μία ζωή, τι θα λέγατε? Ένα μικρό τσίμπημα αρκεί για να συμβάλλετε κι εσείς στον αγώνα των γιατρών και των οικογενειών αυτών των παιδιών. Γίνετε εθελοντής δότης μυελού των οστών και εθελοντής αιμοδότης. Κάποιο παιδί μπορεί αυτή τη στιγμή να περιμένει υπομονετικά σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, να πάρει από εσάς, αν είστε συμβατή, κάποια κύτταρα που το σώμα του αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φτιάξει. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου και όλα τα παιδάκια που γνώρισα στην κλινική μας, είτε τα κατάφεραν είτε όχι, γιατί έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό χώρο στην καρδιά μου, που μου δίνει κάθε μέρα μία υπενθύμηση να είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω και να είμαι πιο γενναία.